είστε καλά. Σήμερα σας έχουμε εδώ πέρα το Bling Box. Για να το ανοίξουμε. Έχει κάποιες κάρτες. Πολλές κάρτες, παιδιά. Πάρα πολλές. Έχει κάρτες. Εδώ να τις βάλουμε. Έχει ένα ζάρι και έχει και μία κλεψίδα. Παιδιά, κοιτάξτε τι ωραία που ανοίγει. Έχει μαγνή, κοιτάξτε. Τακ! Και παιδιά, μπορείτε να το πάρετε, ας πούμε, στην εκδρομή σας, στις διακοπές σας και όπου πάτε. Είναι αυτό το μικρό κουτάκι. Νομίζω πως σας χωράει σε μια τσάντα και θα το πάρετε μαζί σας. Εμείς έχουμε την κατηγορία Brain Box. Μικροί κυρί, μικρές κυρίες. Το παιχνίδι έχει κάποιες κάρτες και στις κάρτες, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει αυτή την κάρτα. Γυρνάμε το χρόνο και όταν τελειώσει ο χρόνος, εμείς πρέπει να την κοιτάμε καλά και ας πούμε, όταν τελειώσει ο χρόνος, τελειώνει. Όταν τελειώσει ο χρόνος, θα πρέπει να, εμείς που έχουμε την κάρτα, να ρίξουμε το ζάρι, όποιο νούμερο μας τύχει από όλα αυτά, από πίσω έχει ερωτήσεις με νούμερα και ας πούμε, με το 2, την ερώτηση νούμερο 2. Και ας πούμε, λέει, κρατάει πυρούνι ή κουτάλι η κυρία Σοφή. Και άμα θυμάσαι και απαντήσεις σωστά, την παίρνεις. Άρα σε αυτό το παιχνίδι τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιο πολύ? Το μυαλό. Και τη μνήμη μας πολύ, ναι. Σωστά. Λοιπόν, εμείς θα τις βάλουμε τις κάρτες. Όλες. Τι να κάνουμε να τις βάλουμε, λες. Όλες. Ανάποδες. Λοιπόν, να τις φτιάξουμε, παιδιά. Εσύ, βγάλε αυτά τα δύο. Για πάρε εσύ. Δες είναι καλά. Τέλος χρόνου. Δώσε. Για να τη δείξω λίγο. Τη δίνουμε. Και αυτή είναι η κάρτα του Ραφαήλ. Και πάμε να κάνουμε την ερώτηση. Έριξε το νούμερο 5. Το νούμερο 5. Λοιπόν. Είναι ροζ ή μπλε το καπέλο του κύριου Σκανταλιάρη? Μπλε. Λάθος είναι. Είναι ροζ. Κρίμα, γυλέ. Τώρα θα κάνω εγώ. Με το που θα πάρω, σε θα γυρίζω χρόνο. Ναι. Για να ρίξω ζάρι. Τίποτα δεν είχε. Νούμερο 2. Νούμερο 2. Λοιπόν, η ερώτηση νούμερο 2 λέει: τι κάνει το μικρό αγόρι? Το μικρό αγόρι διαβάζει ένα βιβλίο. Μπράβο, Παύλο. Τι κέρδισε την κάρτα. Ευχαριστώ. Τώρα η σειρά του Άγγελου. Πάμε. Αγγέλα, κοίταξε την πολύ καλά για να τη θυμάσαι, εντάξει. Να μην. Το ξέρω θα. Να μην χασείς. Τέλος πάνω. Σε. Τι και έριξε ζάρι. 5. Ερώτηση 5. Είναι ροζ ή μπλε η μύτη της κυρίας Τυχερούλας? Παιδιά, να σας πω κάτι. Και στην προηγούμενη ερώτηση έλεγε ροζ ή μπλε. Αγγλή, είναι ροζ ή μπλε η μύτη της κυρίας Τυχερούλας? Ναι. Όχι, είναι μπλε. Κρίμα. Θα πάρεις μια κάρτα. Στον επόμενο γύρο. Η προσπάθεια μετράει την κόλωση. Πάμε στον επόμενο γύρο.
το χρόνο, κοίτα, Ραφαήλ, θα τελειώσει, κοίτα το. Κάτω να μην το βλέπω. Το ζάρι, πού το βάλει. Δύο. Τρία. Για φίλε, θα την κάνω εγώ. Και η ερώτηση λέει. Ναι. Τι χρώμα είναι το μαξιλάρι του κύριου Χοροπηδούλη? Άσπρο. Επαλήθευση. Σωστά, Παύλο, το βρήκε. Ναι, το βρήκα. Τελείωσε ο χρόνος. Για ρίξε το ζάρι. Τι κρατάει η κυρία Διάσημη? Παλίτσα. Μπράβο! Μπράβο, Άγγελε! Μπράβο, Ραφαήλ! Έχουν κόκκινες ή μπλε ρίγες οι αυγοθήκες? Ρίγες. Αυτό δεν το είδα. Οι αυγοθήκες έχουν ρίγες. Είναι κόκκινες ή μπλε? Όχι. Πες κάτι στην τύχη. Κόκκινες ή μπλε? Εγώ λέω κόκκινες στην τύχη. Εσύ, Παύλο, τι λες? Ναι. Και το βρήκε! Ναι! Ο Παύλος! Είναι μπλε οι ρίγες στην αυγοθήκη. Ουι! Είμαι ο καλύτερος! Τέλος χάνω! Ορίστε! Ωραία, θα σου κάνω εγώ την ερώτηση. Πέντε! Η ερώτηση 5 λέει, είναι μπλε ή κόκκινες οι ρίγες της κούπας με το γάλα? Της κούπας με το γάλα. Mm-hmm. Κόκκινες. Μπράβο, Παύλο. Πού ο Παύλος κερδίζει? Τώρα θα κερδίσεις και εσύ, Ραφαήλ. Εγώ τα χάσω. Έχουν μείνει 4 κάρτες. Λοιπόν, θα το κάνουμε τώρα λίγο αλλιώς. Θα παίρνουμε ο καθένας. Λοιπόν, τέλος χρόνου. Τέλος. Ερώτηση. Θα σε διαβάσω εγώ. Χαμογελάει το σκουλίκι. Ναι. Μπράβο! Να τη δείτε κι εσείς να απαντήσετε. Γεια. Παπά. Κέρδισα! Μην κάνεις έτσι. Παιδιά τώρα. Θα τα βάλουμε μέσα. Κάτι έχει. Ένα τέρας! Τι έχει μέσα ένα τέρας! Δεν έχει τέρας! Και τώρα, παιδιά, πρέπει να σας αποχαιρετήσω εγώ με τον αδερφό μου, τον Άγγελο! Τον Άγγελο! Βάλτε μέσα άμα θέλετε ένα like, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ. Μια εγγραφή κάτω δεξιά, και αυτό μας βοηθάει ακόμα πιο πολύ. Και επίσης ένα σχόλιο που μας βοηθάει αρκετά και αυτό. Σε τι μας βοηθάει? Μας βοηθάει να καταλάβουμε τι θέλετε εσείς, τι βίντεο θέλετε να κάνετε, ποια είναι η γνώμη σας, άμα σας άρεσε το βίντεο. Και σε αυτό μας βοηθάει το comment κάτω-κάτω. Και να τους αποχαιρετήσουμε τα παιδιά. Παιδιά, το Brainbox είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι γνώσης, πρέπει να
Χρησιμοποιήσετε το μυαλό σας και τη μνήμη σας. Πολύ ωραίο είχα να πω. Στο σκορ δεν βγήκαμε όχι τόσο καλά. Συνήθως παίζω εγώ με τον παπά μου και η μαμά μου με τον Ραφαήλ. Οπότε επειδή δεν ήταν η μαμά μου, ο Ραφαήλ, ο Άγγελος, ο αδερφός μου, δεν τα πήγε τόσο καλά. Δεν πειράζει, Άγγελο, όμως η προσπάθεια μετράει. Ναι. Κόλα και οι μίξες μετράνε. Σε τι με τι είσαι επιτέλους. Γεια σας!